Οι πράσινοι είναι πολύ κοντά να γυρίσουν στο σπίτι του στη λεωφόρο Αλεξάνδρα και το γήπεδο Απόστολο Νικολαίδη. Το πιο πιθανό σενάριο αυτή την ώρα είναι το τριφύλι να υποδεχθεί τον Πα Γιάννηνα στο γήπεδο τη λεωφόρου. Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ανέλαβαν δράση για τη λεωφόρο λόγω του χλωοτάπτα του ΟΑΚΑ αλλά και του γεγονότο πω υπάρχει διέξοδο του γηπέδου στου Αμπελόκηπου αφού έχει δηλωθεί ω δεύτερη έδρα. Το μόνο που απομένει είναι να δοθεί το OK από την ΚΕΔ ώστε να εγκατασταθεί το ΒΑΡ. Σε περίπτωση που η επιστροφή, τότε το τριφύλι θα παίξει ξανά στη λεωφόρο έπειτα από το Μάιο του 2018. Οι πράσινοι αντιμετώπισαν την Ξάνθη γνωρίζοντας την Ήτα με 2-1 τότε. Την ιδέα να αγωνιστεί ο Παναθυναϊκό στο γήπεδο τη Λεωφόρου στηρίζει και ο Λάσλο Μπόλωνη, αφού θυμίζουμε ότι ο Ρουμάνο τεχνικό έχει παραπονεθεί και δημόσια για το χάλι του Ολυμπιακού Σταδίου. Από εκεί και πέρα, ο 67χρονο προπονητή προετοιμάζει το τριφύλι για τον τέρμπι ΑΕΚ Παναθυναϊκό, έχοντα στη φαρέτρα του περισσότερε λύσει. Ο Μπόλωνη έχει αρκετέ επιλογέ πλέον για τη μεσαία γραμμή. Έτοιμο είναι οι Κουρμπέλη και Μαουρίσιο, Βιαφάνια Αλεξανδρόπουλο, ενώ στο ρωτέισιον μπορούν να προσθεθούν ο Αγιούμπε και ο Μπουζούκης. Ο Ρωμάνο τεχνικό θα προσπαθήσει στα επόμενα παιχνίδια, αρχίζει γενομένη στον τέρπι με την ΑΕΚ και στη συνέχεια του εντό έδρα αγώνα με τον ΠΑΣ, να δώσει περισσότερο χρόνο συμμετοχή σε ορισμένους παίκτες.